Ελάτε τώρα να γνωρίσουμε τον άνθρωπο που έχει υποδεχθεί αλλά και έχει αποχαιρετήσει όλους τους υπουργούς οικονομικών από το 1975 και μετά. Ο λόγος για τον θυρωρό του Υπουργείου στην Οδό Νίκης που αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Τώρα τελευταία βέβαια εκτός από τους υπουργούς και τους γενικούς γραμματείς συνομιλεί και με τους ελεγκτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι ο Μίστερα Σιμάκης, έτσι τον αποκαλούν οι εκπρόσωποι της Τρόικας κάθε φορά που περνούν το κατόφλι του Υπουργείου Οικονομικών. Ήρθαν χτες εδώ, μόλις ήταν εκεί, με ξέρουν, με μάθανε. Ασημάκη, πρωτοκολλωμένα γιάκι στα ξένα σταυτά, Ασημάκη, ελάτε, λέω, γελαστή, γελαστός κι εγώ. Μία ακόμη συνάντηση έχει τελειώσει και εκείνος πάντα κομψός με κοστούμι και γραβάτα του συνοδεύει στην έξοδο. Λάθος δρόμο διάλεξε ο ελεγκτής. Ο κύριος Ασημάκης τον πιάνει από το μανίκι και τον επαναφέρει, δείχνοντάς του με χαμόγελο τη σωστή κατεύθυνση. Όσο για το πού θα πάνε και πώς, και σε αυτό οι χρήσιμες συμβουλές του κυρίου Ασημάκη είναι πολύτιμες για τους υψηλούς προσκεκλημένους. Μάθανε ότι είμαι ο Ασημάκης ο παρεστής μου, γιατί με είδαν από τα αυτιά. Ο, λέω, wrestling. Wrestling είναι αυτό. Έχω πάει στις πατρίδες, Γερμανία, Αγγλία, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Ω, μου λέει, γκουτό και με χαιρετάνε. Την ώρα που του είπα αυτό, με χαιρετήσανε. Ξέρουν. Παλιά δόξα της πάλης, Κέρβερος τζέντλεμαν εδώ και 40 χρόνια στην είσοδο του Υπουργείου, είναι ο άνθρωπος που έχει ανταλλάξει περισσότερες καλημέρες με τους Ευρωπαίους ελεγκτές από οποιονδήποτε άλλο. Έρχονται με, τα γέλη, με το γέλιο τους, είναι εντάξει, γιατί, ξέρεις γιατί, γιατί είμαι και εγώ ευχάριστος. Γιατί άμα δεν γέλαγα και ήμουν αυτός και λέω, γκούτι, έγιεσαι. Τους βάζω στα σασέρε, να πάνε στον υπουργό, μπαίνουν μέσα, συζητάνε, μιλάνε. Βγαίνουν πάντως χαμογελαστοί. Χαμογελαστοί, κατεβαίνουν και χαμογελαστοί, μπαίνουν και χαμογελαστοί, φεύγουν. Τώρα από εκεί και πέρα τι να σου πω. Ο υπουργός όταν φεύγουν αυτοί είναι παραμένει χαμογελαστός. Τώρα τι. Πάντως εμένα γελάμε, κάνουμε, εντάξει, γεια σου μου λέει Ασημάκη, γεια σου υπουργέ μου. Τον ρωτάτε πώς πάμε κύριε υπουργέ, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Μια χαρά, μια χαρά μου λέει, μια χαρά, μια χαρά Ασημάκη, μη φοβάσαι τίποτα. Μεσημέρι και στο Υπουργείο φτάνει η Υπουργός Υγείας. Η Υπουργός κοντοστέκεται για λίγο έξω από το ασανσέρ. Ο Ασημάκης την πλησιάζει και της δίνει ένα βιβλίο του με τη ζωή του και το ΚΑΤΣ. Πέρασαν οι κυβερνήσεις και να περνάνε οι κυβερνήσεις, εγώ είμαι εδώ. Διορίστηκε στο Υπουργείο Συντονισμού επί Μακαρέζου, ενώ στο Υπουργείο Οικονομικών υπηρετεί από το 1975. Από τα μπετά λοιπόν εδώ εσείς. Από τα μπετά, ναι, τόσο φτιάχναμε, φτιάχναμε τα σανσέρ, φτιάχναμε τόσο που μπήκαν μέσα και ο Παπαλιγούρας, ο κύριος Παπαλιγούρας. Και κάπνιζε πολλά τσιγάρα, πολλά τσιγάρα. Και τώρα είδα και το γιο του τώρα που ήταν ο γιος του. Και του έλεγα, κύριε Υπουργέ, μην τυχόν και καπνίσω σαν τον πατέρα σου. Και τον πατέρα σου κάπνισε 10 πακέτα την ώρα. Όταν είχα το Μητσοτάκη υπουργό, ήταν η κυρία Δώρα, ήταν η ιδιαίτερα του, το κοριτσάκι ήταν τότε. Το καμάρι του Υπουργείου, λένε οι νεότεροι συνάδελφοί του, που προστρέχουν πάντα σε αυτόν για τη συμβουλή του. Είναι εμπειρία και για μας. Μου δίνεις αυτή τη δικιά μου δόσκαση. Παίρνουμε και το περιοδικό. Βιβάς. Παίρνουμε εδώ και το. Βέβαια, περνάω από εδώ κάθε πρωί, από εδώ που κατεβαίνω, από εδώ στο φίλο μου. Βγαίναμε στους αγώνες και τον παρακολουθήσαμε από μικρά παιδιά. Ο κύριος Ασημάκης, είμαστε θαυμαστές του, είναι παλαιστής δυνατός. Για την Ελλάδα πάντα αγωνιζόταν και είναι ο καλύτερος φίλος.